Καλώς ήρθες στα μαθήματα ενός. Συνεχίζουμε την άσκηση 1 σελίδα 70 από το σχολικό βιβλίο στο κεφάλαιο 1.8 ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και μέγιστος κοινός διαιρέτης ακεραίων αλληλευρικών παραστάσεων. Λοιπόν, στο β' τι έχω. Έχω τρία μονόνυμα, 1, 2, 3 και ψάχνω να βρω το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και το μέγιστο κοινό διαιρέτη. Όπως κάνουμε πάντα, φροντίζουμε κάθε μονόνυμο να είναι εκφρασμένο σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Δηλαδή, το 15α χ ψη τρίτης δεν είναι ακόμα σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, γιατί το 15 δεν έχει διαιρέτες μόνο τον εαυτό του και τη μονάδα. Έτσι, έχει και το 3 και το 5. Οπότε, κάνω μία κίνηση για να το κάνω να είναι γινόμενο πρώτων παραγόντων. Οπότε το 15 το γράφω ως 3 επί 5. Επί α, χ, ψ, κύβος. Τώρα και το 3 και το 5 είναι πρώτοι παράγοντες. Λοιπόν, επόμενο. 10, α, χ τετράγωνο, ω τετράγωνο. Ομοίως το 10 δεν είναι πρώτος παράγοντας, γιατί διαιρείται βέβαια από τη μονάδα και από τον εαυτό του, αλλά διαιρείται και από το 2 και από το 5. Άμα κάνω 10 δια 2, μου δίνει υπόλοιπο 0, άρα διαιρείται ομοίως και από το 5. Επομένως το 10 πρέπει να το κάνω γινόμενο πρώτων παραγόντων, έτσι. Θα γίνει άμα γράψω το 10 ως 2 επί 5. Γιατί και ο 2 και ο 5 είναι πρώτοι παράγοντες. Επί α, επί χ τετράγωνο, επί ω τετράγωνο. Πάμε να κάνω στην ίδια λογική το τελευταίο, αν και το τελευταίο δεν θέλει φτιάξιμο γιατί είναι ήδη έτοιμο. Λοιπόν, το 5 είναι πρώτος παράγοντας, έτσι, γιατί ο 5 διαιρείται μόνο από τη μονάδα και από τον εαυτό του, δεν έχει άλλο διαιρέτη, επομένως είναι ήδη έτοιμο. Άρα, τι λέω παιδιά? Άρα λέω ότι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο αυτών των τριών ποσοτήτων είναι ίσο με το γινόμενο όλων των παραγόντων και κοινών και μη κοινών με το μεγαλύτερο εκθέτη όμως. Λοιπόν, το παίρνουμε ένα-ένα. Το γινόμενο όλων των παραγόντων, δηλαδή και του 3 και του 5 και του 2 και του α και του χ και του ψ, δηλαδή γράφω, θα είναι 2 επί 3 επί 5 επί α επί χ επί ψ. Προσοχή, έτσι, αν και έχω 2 πεντάρια, έχω και εδώ 5 και εδώ, εννοείται ότι το 5 θα το πάρω μία φορά, έτσι. Δηλαδή δεν θα πω εδώ κάτω επί 5 επί 5, ό,τι παράγοντες παίρνω τους παίρνω μία φορά. Επί χ επί ψ. Λοιπόν, τι εκθέτη θα βάλω πάνω από το καθένα? Το μεγαλύτερο εκθέτη, δηλαδή ο 2 έχει εκθέτη 1, οπότε τα αφήνω έτσι όπως είναι. Ο 3 έχω εδώ ένα 3, δεν έχω αλλού 3, οπότε το γράφω έτσι όπως είναι. Ομοίως και το 5, έχω 5 εδώ, 5 εδώ, 5 εδώ, έχουν όλοι τον ίδιο εκθέτη, οπότε σκέτο 5. Α, α, έχω μόνο α στην πρώτη, έτσι, το βλέπουμε. Οπότε σκέτο α. Το χ όμως, προσοχή, έχω εδώ χ, που είναι χ στην πρώτη, εδώ έχω χ στη δευτέρα, πάλι χ στη δευτέρα, οπότε τι θα προτιμήσω, το μεγαλύτερο, δηλαδή ποιο παιδιά? Το χ στη δευτέρα. Γι' αυτό μου λέει το μεγαλύτερο εκθέτη. Και εδώ έχω ψ τρίτης, εδώ έχω σκέτο ψ, που εννοείται ότι είναι ψ στην πρώτη, οπότε εγώ θα προτιμήσω το ισχυρότερο. Το ισχυρότερο είναι το ψ στην τρίτη. Οπότε γράφω εδώ 3. Επομένως, το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι 2 επί 3 επί 5, που άμα θέλεις κάνε την πράξη, 2 επί 3, 6 επί 5, 30, επί α, επί χ τετράγωνο, ψ, κύβος. 30 α, χ τετράγωνο, ψ, κύβος. Τι άλλο ξεχάσαμε παιδιά? Είπαμε όλους τους παράγοντες. Εγώ πήρα 2, 3, 5, α, χ, ψ. Το ω δεν το πήρα. Δεν πρέπει να πάρω και το ω. Άρα γράφω και το ω. Με τι εκθέτει? Ω τετράγωνο εδώ, ω τετράγωνο εδώ, ω τετράγωνο και εδώ. Άρα όλοι έχουν εκθέτει το 2. Άρα βάζω εδώ 2. Επί ω τετράγωνο. Επαναλαμβάνω, στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο τους παίρνω όλους τους παράγοντες χωρίς να ξεχάσω κανέναν, έτσι. Μέγιστος κοινός διαιρέτης. Αντίθετα, στο μέγιστο κοινό διαιρέτη, παιδιά, παίρνω μόνο τους κοινούς παράγοντες. Δηλαδή, ποιος θα πάρω?
Τι έχω εδώ, 3 επί 5 επί α χ ψη κύβος. Εδώ τι έχω, 2 επί 5 επί α χ τετράγωνο ωμέγα τετράγωνο και εδώ έχω 5 ψη ωμέγα τετράγωνο. Άρα παρατηρώ ότι σε όλα παίζει το 5, έτσι. Επομένως, το 5 θα το πάρω σίγουρα. Το 3 δεν θα το πάρω γιατί εδώ έχω 3, εδώ όμως δεν έχω. Ούτε εδώ έχω, άρα δεν το παίρνω. Λοιπόν, α θα πάρω, α δεν θα πάρω γιατί εδώ έχω α, εδώ έχω α, εδώ όμως δεν έχω α, επομένως δεν το παίρνω. Το χ, ούτε το χ θα πάρω γιατί αυτό το πολυόνυμο δεν έχει χ. Εντάξει, παίρνω μόνο τα κοινά, αυτά που υπάρχουν παντού. Ψ κύβος έχω εδώ, εδώ όμως δεν έχω ψ, δεν έχω ψ, ούτε εδώ έχω ψ, επομένως το ψ δεν το παίρνω καθόλου. Επομένως τελικά παιδιά τι βρήκα, βρήκα ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι σκέτο ο αριθμός 5. Επαναλαμβάνω, στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο παίρνουμε όλους τους παράγοντες με το μεγαλύτερο εκθέτη όμως, ενώ στο μέγιστο κοινό διαιρέτη παίρνω μόνο τους κοινούς παράγοντες με το μικρότερο εκθέτη. Ευχαριστούμε για την προσοχή, καλή συνέχεια.